centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Όταν δεν σας τηλεφωνούμε είμαστε καλά. Όταν σας παίρνουμε τηλέφωνο κάτι συμβαίνει. Εντάξει, υπάρχει μία αύξηση κρουσμάτων. Ναι. Αριθμητικά μπορώ να πω ότι το 8 μπορεί να έχει σχέση με μία καθυστερημένη, ναι, δήλωση κρουσμάτων, γιατί άλλαξε η πλατφόρμα. Εννοείται, γιατί χθεσινή ημέρα μόνο. Δεν προσαρμόστηκαν άμεσα. Το θέμα είναι ότι αυτή η καθυστέρηση δήλωσης κρουσμάτων θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ιχνηλάτησης. Άρα πολύ και, πιθανά, και την πιο εύκολη διασπορά μετά. Ακριβώς. Μάλιστα. Και γι' αυτό μας λένε ότι ίσως αυτή η εβδομάδα να είναι μια εβδομάδα που θα δούμε ίσως και διψήφια από σήμερα. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει έγκαιρα η εχνηλάτηση για να μπουν σε κατοίκον περιορισμό κάποια άτομα που ήρθαν σε επαφή με τα κρούσματα, σημαίνει ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια διασπορά. Οπότε περιμένουμε να δούμε τον βαθμό της διασποράς αυτής. Μάλιστα. Το περιμένουμε αυτή τη βδομάδα θα είναι, βέβαια, από πέρσι τέτοιο καιρό, μιλάμε για κρίσιμες εβδομάδες. Όταν πάω να ρωτήσω κάτι για κρίσιμη εβδομάδα, νομίζω ότι ίσως να αποτελεί και μια αστεία ερώτηση, αλλά για τα δεδομένα της Καστοριάς, όπως είχαμε πραγματικά συνηθίσει τις τελευταίες εβδομάδες, με 0, 0, 0, 1, άντε 2, 0 ξανά, το να πάμε από αυτή την κατάσταση στο 5 και στο 8 καθημερινά και δεν ξέρουμε αυτή τη εβδομάδα, λογικά είμαστε, έχουμε μπει σε κρίσιμη εβδομάδα. Ναι, γιατί σας είπα και πριν ότι έχει ξεφύγει η ιχνηλάτηση. Έχει χαθεί η ιχνηλάτηση για κάποια κρούσματα. Οπότε θα αρχίσει η καθυστερημένη ιχνηλάτηση, ναι, και στο διάστημα αυτό τα κρούσματα τα οποία δεν δηλώθηκαν έγκαιρα έχουν έρθει σε επαφή. Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής τώρα, γιατί αυτό που μαθαίνουμε και δεν ξέρω τι μαθαίνετε κι εσείς, τι πληροφόρηση έχετε, ότι αυτά τα καινούργια κρούσματα πια είναι ηλικίας κοντά στην ηλικία μας. Για τους 50-άριδες μιλάμε. Και πολλά από αυτά δεν χρήζουν μένα νοσηλείας. Θεωρούνται πάντως από τους ειδικούς επικίνδυνοι για τη διασπορά. Έχουμε και πολλούς ασυμπτωματικούς, μας λένε, μέσα σε όλα αυτά. Πάντοτε υπήρχαν οι ασυμπτωματικοί. Οι ηλικίες έχουν κατέβει σε ό,τι αφορά τις μολύνσεις. Από εκεί και πέρα όμως έχει κατέβει ηλικία, γιατί είναι η πιο δραστήρη ηλικία, κινείται περισσότερο, ναι, και πιθανότατα είναι και η ηλικία που δεν προσαρμόζεται εύκολα στα μέτρα. Μάλιστα. Τώρα εδώ, ευλόγως εδώ ρωτάνε οι ακροατές, μα λέει στην Καστοριά έχουν εμβολιαστεί, παραδείγματος χάρη, όντως πάνω από 2.000 άτομα. Δεν ξέρω ακριβώς που έχει φτάσει ο αριθμός, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 2.000 άτομα. Αντί να πηγαίνουμε καλύτερα, τώρα θα έχουμε νέες ιστορίες. Τα 2.000 άτομα, 2,5 είναι. 2,5 ίσως έχουμε φτάσει πια, ναι. Μπορεί να είναι, ναι. Ναι, ναι. Σημαίνει ότι για να έχουμε ασφαλή κατάσταση θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 50 με το 60% των πολιτών του νομού. Δηλαδή για να πούμε ότι αν υποθέσουμε ότι έχουμε μείνει 40.000 στο νομό, θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον 20 με 25.000. Και έχουν εμβολιαστεί 2 με 2,5 για να καταλαβαίνουμε, ναι, περίπου και τι μιλάμε. Και κυρίως οι μεγάλες ηλικίες. Το 10% από αυτό που επιθυμούμε, ναι, και έχει εμβολιαστεί. Έχουν εμβολιαστεί και οι μεγάλες ηλικίες, οι οποίες δεν είναι τόσο κοινωνικά δραστήριες. Τώρα, να πούμε το εξής. Έχουμε Σαββατοκύριακο 5 και 8, 13 συνολικά. Παλιότερα είχατε πει ότι όλα αυτά στην κοινωνία έξω τα μετράμε επί 10. Άλλαξε κάτι σε αυτό? Τα μετρούσαμε τότε επί 10 που δεν γινόταν πολλά τεστ, ή συνεχίζουμε να τα μετράμε επί 10 ακόμη και σήμερα με τα πολλά τεστ σε σχέση με την περσινή χρονιά, κύριε Παπαδόπουλε? Έχει κατέβει το νούμερο αυτό, γιατί γίνονται πολλά τεστ. Περισσότερα τεστ. Ναι, ναι. Δηλαδή, τότε μιλούσαμε για 15 με 20.000 τεστ και πλέον σήμερα μιλάμε πανελλαδικά με 40 με 50.000 τεστ ημερησίως.
Οπότε τα ποσοστά αυτά αλλάζουν γιατί πιάνουμε περισσότερα κρούσματα. Άρα τα πραγματικά κρούσματα πιστεύετε στην Καστοριά πόσα είναι τώρα? Έχουμε ας πούμε Σαββατοκύριακο, ας πιάσουμε μόνο το Σαββατοκύριακο. Και συν τα 3-2 την τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή είναι ουσιαστικά καμιά εικοσαριά την τελευταία εβδομάδα. Αν πάμε αναλύσουμε μαθηματικά μοντέλα, ναι. Με δεδομένο ότι είναι ασυμπτωματικοί και αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι, να μολύνουν, γιατί ναι, δεν έχουν συμπτώματα, δεν συνειδητοποιούν τι έχουν και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και ωραίοι. Χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι ότι μπορούν να μεταδώσουν το ιό, γιατί δεν έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε το εξής, γιατί καμιά φορά γίνεται και σύγχυση. Γιατί πολλές φορές, όπως συνηθίσαμε από παλιά, παίρναμε στο νοσοκομείο για να δούμε τι κρούσματα υπάρχουν. Στο νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη, κύριε Παπαδόπουλε, Σαββατοκύριο καταγράφηκαν 2 το Σάββατο και 2 την Κυριακή. Άρα σύνολο 4 από τα 13. Τα υπόλοιπα πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί και στα κέντρα υγείας Καστοριάς και Άργους και στα rapid test, αλλά και σε ιδιώτες γιατρούς που ενημερώνουν το σύστημα. Γι' αυτό είπα πριν ότι υπήρχε μια καθυστέρηση στη δήλωση, άλλαξε το σύστημα. Καθυστέρησε, δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση, υπήρχε κάποια δυσκολία στην πρόσβαση στο καινούριο σύστημα και καθυστέρησαν να μπουν κάποια κρούσματα. Ναι. Ήδη σήμερα εγώ στέλνω μια επιστολή σαν ιατρικό σύλλογο στους συναδέλφους και τους εφιστώ την προσοχή ότι θα πρέπει πάση θυσία όλα τα κρούσματα να δηλώνονται άμεσα, έτσι ώστε η ομάδα ιχνηλάτησης να μπορεί να κάνει τη δουλειά της σωστά και έτσι όπως άρα, πρέπει. Μισό λεπτό κύριε Παπαδόπουλο, γιατί εδώ λέτε κάτι σοβαρό. Πιστεύετε δηλαδή ότι οι γιατροί της Καστοριάς δεν ενημέρωσαν έγκαιρα το σύστημα και φτάσαμε στην χθεσινή μέρα που μπήκαν συσσωρευμένα το αυτό? Υπήρχε μια δυσχέρεια στο να μπούνε. Δεν ήταν ότι δεν προσπάθησαν. Ναι. Προσπάθησαν, ναι, αλλά δεν μπόρεσαν να μπούνε άμεσα. Μάλιστα. Οπότε υπήρχε μια καθυστέρηση 2 ημερών, 3 ημερών. Άρα αυτό το θέμα... Στο τέλος μπήκαν, κατόρθωσαν, ναι, δηλώθηκαν, οπότε αυτά σε κάποια μέρα εμφανίστηκαν περισσότερα από ό,τι ήταν τα πράγματα. Άρα ουσιαστικά ήταν συμπτώματα της προηγούμενης εβδομάδας όμως. Ναι, 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 ναι. Που αντί να δηλωθούν Τετάρτη, δηλώθηκαν Κυριακή παραδείγματος χάρη ή Πέμπτη. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τώρα, έχουμε εικόνα, γιατί εδώ, αν ήσασταν εδώ και βλέπατε τα μηνύματα που μας στέλνουν. Παλιότερα, εν πάση περιπτώσει, λέγαμε έστω και το χωριό. Μετά το κόψαμε και το χωριό κάποια στιγμή και πάμε σε δήμος. Δεν ξέρω, αλλά αυτό βοηθάει λίγο στην γενικότερη προστασία μας. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αν δεν ξέρουμε τουλάχιστον το χωριό από το οποίο προέρχεται, για να φροντίζουμε να έχουμε την επικοινωνία μας λίγο πιο, να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Ή δυσχεραίνει την κατάσταση για την συνέχεια? Η ομάδα ιχνηλάτησης, ναι, ξέρει και το όνομα και τη διεύθυνση του κρούσματος. Εγώ όμως δεν το ξέρω. Οπότε μπορεί να κάνει τη δουλειά της σωστά. Εγώ όμως δεν το ξέρω. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά η ομάδα ιχνηλάτησης θα πάει, θα βρει αυτά τα άτομα και θα τους δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προφύλαξης. Από την εμπειρία σας, κύριε Παπαδόπουλε, μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι λοιπόν που πηγαίνει ο ΑΕΔΗ και τους λέει ότι θα κάτσετε 14 μέρες στο σπίτι σας, το τηρούν? Και υπάρχει κάποιος να τους ελέγχει ότι κάθονται 14 μέρες στο σπίτι, ναι, τους? Ναι, γιατί γίνονται κάποια τηλέφωνα να δουν αν βρίσκονται στο σπίτι τους στην διάρκεια που τους δόθηκε η οδηγία. Δεν μπορεί να υπάρχει 24-ωρη αστυνόμευση αυτών των ατόμων. Από εκεί και πέρα είναι η ευαισθησία του κάθε ατόμου στο κατά πόσο θα τηρήσει τα μέτρα. Και εκεί εφιστώ την προσοχή και παρακαλώ τους συμπολίτες οι οποίοι είναι σε αυτήν την κατάσταση να τηρούν αυστηρά τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την πόλη μας και να μην ξαναγίνουμε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, αν δούμε τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας, η Καστοριά είναι μέσα στις περιοχές που έχουν τρομακτική άνοδο των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή είναι από τις περιοχές που πρωτοστατούν στην τρομακτική άνοδο. Δεν θέλουμε αυτό να έχει συνέχεια, γιατί, κύριε Παπαδόπουλο, έρχεται παραδείγματος χάρη και Τσικνοπέμπτη. Ευτυχώς που είναι εργάσιμη και δεν είναι αργία. Ναι, αλλά το έθιμο θα πρέπει να τηρηθεί. Εντάξει, μέσα στην οικογένεια. Μάλιστα. Ούτε καν δηλαδή θα λέγατε... Να το λύσουμε λίγο με την ευκαιρία αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φωνάξω τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου να έρθουν εκεί παρά την παρέα μου να κάνουμε μια ωραία Τσικνοπέμπτη όλοι μαζί. Έως 10 άτομα. Εσείς
μπορεί με τα ξαδέρφια σας να έχετε μια καθημερινή επαφή. Ναι. Τα ξαδέρφια σας όμως έχουν και άλλη επαφή. Σωστά. Οπότε κάπου εκεί χαλάει το παιχνίδι. Γι' αυτό θα έλεγα ότι καλό θα είναι την Τσικνοπέμπτη να μείνουμε καθαρά οικογενειακά. Δηλαδή αυτοί που μένουμε στον ίδιο χώρο. Μάλιστα. Δηλαδή λέτε ψήνουμε μόνο για τα πρόσωπα της οικογένειας αν δεν θέλουμε να έχουμε περαιτέρω επιδείνωση κατάσταση στην Καστοριά. Ή αν ο αδερφός σου μένει πάνω κάτω και έχετε ούτως ή άλλως επαφή, παρότι και αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο, μέχρι εκεί και τέρμα. Μάλιστα. Να μην αλλάξουμε χώρο κατοικίας, χώρο που μένουμε. Μάλιστα. Και είμαστε σε καθημερινή επαφή. Τώρα, παρόλα αυτά, έχουμε νέα κρούσματα. Και πολλοί θα ρωτήσουν, πραγματικά κύριε Παπαδόπουλε, και πολλοί ρωτάνε ήδη, πώς από τα μηδέν ρε παιδιά φτάνουμε ξαφνικά 5 και 8 την ημέρα, τι έχει συμβεί, και μάλιστα μας λένε και το εξής. Πολλοί πύκνωσαν, λένε δεν ξέρω αν όντως συμβαίνει αυτό, οι μετακινήσεις ανθρώπων από νομό σε νομό, η Θεσσαλονίκη για γιατρό επίσκεψη πάει και έρχεται λέει. Πολύ εύκολα. Το είχα τονίσει ότι υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού. Φυσικά δεν πάνε για γιατρό, πάνε για άλλα πράγματα, έτσι. Και απλά, για εργασιακούς λόγους, εκτός από τον γιατρό που αναφέρεται, υπάρχουν και άτομα που μετακινούνται για εργασία. Σωστά. Παραδείγματος χάρη με τον νομό Κοζάνης έχουμε μία καθημερινή μετακίνηση. Mm-hmm. Ατόμων από την Καστοριά που εργάζονται στην Κοζάνη ή από την Κοζάνη που εργάζονται στην Καστοριά. Η Κοζάνη δεν μηδένισε ποτέ. Και είναι μια περιοχή η οποία καθημερινά εμφανίζει ένα σημαντικό αριθμό κρουσμάτων. Μάλιστα. Άρα εκεί θέλει προσοχή και το είχα τονίσει και άλλη φορά ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτοί που μετακινούνται από νομό σε νομό και να τηρούν αυστηρότατα τα μέτρα. Άρα εσείς πού αποδίδετε αυτή την αύξηση τώρα ξαφνικά στα καλά καθούμενα? Πιθανότατα είναι στις μετακινήσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που θα πρέπει να τονίσω αυτή τη στιγμή είναι ότι έρχεται μία περίοδος στην οποία στις αγροτικές δουλειές θα έρθουν εκτός νομού άλλα άτομα. Άλλα άτομα. Άρα εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό το θέμα θα δούμε πραγματικά λίγο την ιστορία. Γιατί έχουμε την περσινή εμπειρία τώρα πια. Έτσι δεν είναι κύριε Παπαδόπουλο? Ακριβώς. Και επειδή θα έρθουν πιθανότατα άτομα από γειτονικές χώρες. Ναι. Χώρες στις οποίες δεν είμαστε σίγουροι το τεστ που κουβαλάνε κατά πόσον είναι πραγματικό. Ναι. Θα πρέπει να γίνει στα άτομα που θα μπαίνουν ένα τεστ. Ή αν θα μπαίνουν και νόμιμα αυτά τα άτομα, έτσι, από τις πύλες εισόδου επίσης. Να μπαίνουν νόμιμα και να γίνεται άμεσα τεστ, να μπαίνουν σε μια καραντίνα 7-8 ημερών, να ξαναγίνεται τεστ και μετά να πηγαίνουν στο χώρο εργασίας τους. Άρα λοιπόν για να το κωδικοποιήσουμε. Ενώ μας έρχεται μια πληροφορία αυτή τη στιγμή, ένας ακροατής μας λέει ότι άκουσε στην ΕΡΤ ότι έχουμε 4.500 εμβολιασμούς στην Καστοριά. Αυτό το νούμερο, να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω ακούσει εγώ. Τώρα να το ακούσατε εσείς. 2.500. Κάπου εκεί νομίζω είναι. 2.500. Δεν θυμάμαι τι. Νομίζω ότι εκεί, αλλά. Τέλος πάντων, εμπάσχετος δεν θα βάλουμε ότι εκεί θα βάλουμε εμβολιασμένα. Μακάρι να είναι 4.500. Ότι με τις δεύτερες δόσεις, γιατί κάποια από αυτά τα άτομα έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση. Μάλιστα, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Για να είμαστε 100% ή τουλάχιστον κατά 90% καλυμμένοι, πρέπει να γίνει και η δεύτερη δόση. Επιστρέφουμε όμως στο θέμα μας. Άρα, κατά κύριο λόγο πιστεύετε ότι στην παρούσα φάση οφείλεται σε μετακινήσεις από νομό σε νομό, είτε για γιατρούς πραγματικούς, είτε για υποτιθέμενους γιατρούς ότι πάμε, είτε για εργασία, αλλά σε επόμενη φάση φοβάστε κύριε Παπαδόπουλε ότι το θέμα μήπως και απλώσει αν δεν πάρουμε σοβαρά μέτρα για τους εργάτες γης που έρχονται για τις αγροτικές δουλειές του καλοκαιριού και της άνοιξης. Ακριβώς. Μάλιστα. Εκεί θα θέλει μεγάλη προσοχή να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, αυστηρά μέτρα, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την περιοχή μας. Τώρα, παρακολουθείτε κι εσείς, φυσικά θα παρακολουθούμε κι εμείς την πορεία αυτή της εβδομάδος. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κάθε Παρασκευή, έτσι δεν είναι κύριε Παπαδόπουλε, γίνεται η εκτίμηση της κατάστασης για κάθε νομό και εκεί που ήμασταν κατάλευκος νομός, δεν θέλω να πιστεύω ούτε να το διανοηθώ ότι μπορούμε να μπούμε σε κόκκινες περιοχές με αυστηρότερους περιορισμούς, όπως βλέπουμε σε να μαζευόμαστε από τις 6 και άλλα τέτοια καλά. Ή με μέτρα για το λιανεμπόριο ή τα σχολεία. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
προσεκτικοί σαν πολίτες, να τηρούμε αυστηρά τα μέτρα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε τις οποιασδήποτε επιπτώσεις από αύξηση κρουσμάτων. Κάτι ακόμα όμως, γιατί μπήκε και η άνοιξη σήμερα με την ευχαία. Καλό μήνα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μήνα. Και όταν μπαίνει η άνοιξη, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος από την κλεισούρα του χειμώνα και από την κλεισούρα γενικότερη αυτού που τραβάμε, δεν αντέχει. Θα έχετε προσέξει κι εσείς ότι δημιουργούνται στέκια ακόμη και έξω από καφέ, από πάπα σε παγκάκια, κάθονται στα περβάζια, κάθονται παντού, αρκεί να βρεθούν κάπου έξω. Έτσι προσβλέπετε τον κόσμο να πάρει έναν καφέ και να συγκεντρωθεί όλη παρέα γύρω από ένα παγκάκι, γύρω από μια πλατεία, σε έναν χώρο έξω από την καφετέρια. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν ανοίγουμε την καφετέρια έτσι κι αλλιώς να τελειώνουμε, αφού έτσι κι αλλιώς πάλι μαζί βρίσκονται οι παρέες? Η εστίαση, η καφεστίαση θα καθυστερήσει λίγο να ανοίξει και θα ανοίξει σε ανοιχτό χώρο. Θα ανοίξει ανοιχτό είναι χώρο. Περίπου αυτό που λέτε. Μα λειτουργεί κατά έναν τρόπο, αυτό θέλω να σας πω. Κατά έναν τρόπο λειτουργεί η εστίαση και η αναψυχή. Όταν καθόμαστε 10 άνθρωποι γύρω από ένα παγκάκι και τα συζητάμε και τα λέμε και πίνουμε τον καφέ μας, ουσιαστικά λειτουργεί η καφεστίαση. Θα πρέπει να προσέχουμε και να τηρούμε τα αυστηρά τα μέτρα. Από εκεί και πέρα, ναι, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο, ναι, να μείνουμε μέσα. Ο κόσμος, ναι, έχει κουραστεί. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες συμπεριφορές, ναι, βλάπτουν και τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα. Άρα εφιστώ την προσοχή στους συμπολίτες μου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μπορέσουν να ξεπεράσουν όλη αυτή την καταπίεση την οποία έχουν υποστεί όλο αυτό το διάστημα με τους περιορισμούς που υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω ότι φτάνουμε για τις 11, φτάνουμε στο διαφημιστικό μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι ότι οι συμπολίτες μου θα είναι συνεπείς στο ραντεβού που έχουν δώσει με την τήρηση των μέτρων. Τώρα όμως, αλήθεια, αυτή την εβδομάδα την φοβάστε πολύ, την φοβάστε αρκετά? Είναι μια συνηθισμένη εβδομάδα? Δεν είναι συνηθισμένη εβδομάδα. Θα περιμένουμε μια σχετική αύξηση. Ελπίζω ότι η καθυστέρηση της ιχνηλάτησης να μην μας οδηγήσει σε αυστηροποίηση των μέτρων, ναι, γιατί κάποια άτομα γνωρίζανε ότι ο γείτονάς τους ή ο φίλος, ναι, τους ήταν θετικός και θα έχουν λάβει τα μέτρα από μόνοι τους πριν προλάβει η ιχνηλάτηση να τους δώσει τις οδηγίες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.